πάρα πολύ μεγάλες κραυγές μέσα στη Βουλή και διάφορα, ενώ δεδομένης της ένδυας μάλλον επιχειρημάτων, διάφορα ουρλιαχτά ότι το κάνουμε για επικοινωνιακούς λόγους, ότι θέλουμε να γεμίσουμε το καλάθι του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στο τέλος σχεδόν το σύνολο των διατάξεων ψηφίστηκε. Και από την αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσατε και είπατε, σας άκουσα και σας διάβασα, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ήρθε με την φυσιολογική ροή, δηλαδή έγινε η συζήτηση, ορίμασε η στιγμή και ήρθε ένα νομοσχέδιο. Δεν το συνδέσατε σε καμία περίπτωση με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Και εγώ γι' αυτό μίλησα ότι χάλασε, ενδεχομένως λανθασμένη η έκφραση. Αλλά ένα όριμο νομοσχέδιο είναι ότι έχει προετοιμαστεί σωστά, οπότε θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ενδεχομένως κάποια μια τέτοια απόσταση, ας πούμε, έστω και μιας τροπολογίας, έστω και μιας διάταξης. Αυτό έλεγα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούς και να διαβουλεύεις επί της ουσίας. Και όταν γίνονται παρατηρήσεις οι οποίες έχουν βάση, να τις λαμβάνεις υπόψη σου. Και αυτό κάνουμε. Δεν θα πρέπει στο όνομα του να μην δίνουμε πάτημα για επικοινωνιακούς λόγους, να αλλάζουμε την διαδικασία που οφείλουμε να τηρούμε. Και αυτή είναι να ακούμε και να διορθώνουμε εκεί που πρέπει να διορθώσουμε. Δώστε μας μια διευκρίνηση, κυρία Χτσιόγλου, γιατί μέσα σε αυτά που ενδεχομένως άλλαξαν, τροποποιήθηκαν ή αποσύρθηκαν, είδαμε δημοσιεύματα να μιλούν και για αυτή τη διάταξη που αφορά την πρόσβαση των εργοδοτών στο δημόσιο χρήμα. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις παραβατικότητας που τελικώς θα αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Τέλος πάντων, να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται το δημόσιο χρήμα. Αυτό ισχύει, γιατί υπήρξαν τέτοια δημοσιεύματα. Κανονικά η ρύθμιση ισχύει, είναι πλέον νόμος του κράτους. Κανένας εργοδότης, καμία επιχείρηση που παραβιάζει την εργατική νομοθεσία δεν θα έχει πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα. Ούτε σε εθνικούς πόρους, ούτε σε κοινοτικά κονδύλια, ούτε σε άλλου τύπου επιχορηγήσεις. Αυτό πλέον είναι νόμος του κράτους. Δεν έχει υπάρξει τίποτα το ουσιώδες εκεί, καμία αλλαγή. Εκεί είναι λοιπόν, γι' αυτό έλεγα και στη Βουλή, όλες οι εμβληματικές διατάξεις είναι εδώ, όλες. Σας καλούν να τις ψηφίσετε και τις ψήφισαν. Εμβληματικές διατάξεις εφαρμόσιμες, κυρία Χτσιόγλου, γιατί αν μείνω στην κριτική που γίνεται και δεν αναφέρομαι στα κόμματα, αναφέρομαι σε φορείς. Διάβαζα για παράδειγμα το Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου που πήγαινε στην ουσία λίγο του θέματος και έλεγε ότι ενδεχομένως διαταράσσεται η εργασιακή ειρήνη. Ενδεχομένως στοχοποιούνται κάποιοι εργοδότες επιχειρηματίες που παλεύουν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που το λέτε εσείς. Το δικό σας προσωπικό στοίχημα είναι να λειτουργήσει αυτό στην πράξη, θα το μετρήσετε με κάποιο τρόπο. Δίνετε κάποιο χρονικό περιθώριο να δείτε αν υπήρξαν καταγγελίες, αν ο εργαζόμενος μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτές τις διατάξεις που φαίνεται στο Κοινοβούλιο. Αυτές οι ρυθμίσεις συνοδεύονται από ένα ενισχυμένο σώμα επιθεώρησης εργασίας. Δηλαδή, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ενισχύσει το σώμα επιθεώρησης εργασίας, το βασικό ελεγκτικό μηχανισμό δηλαδή, που παρεμβαίνει στην αγορά εργασίας και βλέπει τι συμβαίνει στην πράξη. Έχει ενισχυθεί και σε προσωπικό. Έχουν γίνει σημαντικές προσλήψεις, θα γίνουν και άλλες στο επόμενο διάστημα. Έχει ενισχυθεί και σε εργαλεία. Έχει ένα πληροφοριακό σύστημα που του επιτρέπει πια να κάνει στοχευμένους ελέγχους και αποτελεσματικούς. Έχει ενισχυθεί και χρηματοδοτικά. Εγκρίθηκε πριν από λίγο διάστημα ένα κονδύλι από το ΕΣΠΑ ύψος 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς για να γίνουν πιλωτικοί έλεγχοι και για να ενισχυθούν οι παροχές συμβουλών, νομικών κλπ. Προς τους εργαζόμενους. Άρα έχουμε το νόμο, πρέπει κανείς να τον βλέπει ως ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική στρατηγική που αναπτύσσεται από το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε λοιπόν την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού, το χρηματοδοτικό εργαλείο και τώρα πια και το θεσμικό εργαλείο για να μπορούμε να θωρακίσουμε καλύτερα στην πράξη την τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων, γιατί πολλά δικαιώματα ήταν ήδη αναγνωρισμένα εργατικά και στην πράξη δεν τηρούνταν. Μα αυτή είναι η ουσία. Τώρα, σε σχέση με τους λόγους, όμως, και σας διακόπτω, συγγνώμη, που δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος προκειμένου να είναι εφαρμόσιμη, αλλά υπάρχει και ο φόβος αυτή τη στιγμή που νιώθει ο εργαζόμενος να προχωρήσει σε μια τέτοια κατάσταση όταν η ανεργία είναι αυτή που είναι, όταν η αγορά εργασίας είναι ακόμη πάρα πολύ δύσκολη και είναι ένα ρίσκο να μπει σε μια διαδικασία, να έρθει σε αντιπαράθεση με τον εργοδότη του. Είναι γεγονός πως τα πράγματα στην αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολα και κανείς δεν είναι δυνατόν να λέει κουβέντες εκτός πραγματικότητας. Έχουμε μια πολύ ψηλή ανεργία στη χώρα. Έχει πέσει όμως σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει πέσει περίπου, είμαστε στο 21,2% πια. Είμαστε στα επίπεδα του τέλους του 2011. Αρχίζουμε δηλαδή, όπως βλέπετε, και κερδίζουμε το χαμένο έδαφος. Και τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και βελτιώνονται. Ο εργαζόμενος, πρώτα απ' όλα να πω ένα εντελώς διευκρινιστικό, ότι μπορεί να κάνει
εντελώς ανώνυμη καταγγελία στο 15512. Αυτή τη γραμμή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι ανώνυμες οι καταγγελίες και όλες οι καταγγελίες ερευνώνται. Άρα θα πρέπει να νιώθει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι σύμμαχός του. Το δεύτερο είναι ότι η ουσία και όλου αυτού του νόμου δεν είναι να δημιουργήσουμε γραφειοκρατικό κόστος και να επιβαρύνουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν και μπορούν να είναι συνεπείς. Γι' αυτό και οι περισσότεροι διατάξεις είναι εξυγχρονιστικές. Δηλαδή αποσύρουν τα χειρόγραφα βιβλία, βάζουν την ηλεκτρονική ενημέρωση. Αναπτύσσουμε τώρα και μια εφαρμογή ώστε να δηλώνονται υπερορίες με ένα απλό SMS, να μην χρειάζεται καν δηλαδή η διαδικασία αυτή. Αυτό είναι το ουσιώδες, ότι θα πρέπει να δηλώνονται από πριν για να μπορούν να ελέγχονται κιόλας και να πληρώνονται κιόλας. Επομένως, παράλληλα, αναπτύσσουμε και όλες εκείνες τις εφαρμογές που θα διευκολύνουν αυτούς που θέλουν και μπορούν να είναι συνεπείς. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα ξεβολευτούν. Αυτό το είπαμε. Θα ξεβολευτούν αυτοί που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Αυτοί θα ξεβολευτούν. Γιατί κάποια στιγμή, όταν έχεις ένα κοινωνικό πρόβλημα μπροστά σου, πρέπει να πάρεις μια θέση. Όλους τους ακούς, ως κράτος οφείλεις να κάνεις τα απαραίτητα για να τους διευκολύνεις, αλλά δεν θα διευκολύνεις τους παραβάτες. Αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι θα μας έχουν απέναντι. Μάλιστα. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να δώσουμε μια απάντηση και στους εργοδότες και να φέρουμε στους συνεπείς εργοδότες, στους ανθρώπους που παλεύουν σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Εσείς πώς ακούτε αυτό που σας περιέγραψα πριν, την παρατήρηση που κάνει, για παράδειγμα, ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, ότι ενδεχομένως σπέρνετε μια διχόνοια μέσα στις επιχειρήσεις? Γιατί φαντάζομαι, και η δική σας άποψη ήταν αυτή, δεν δεχόμαστε εκ των πραγμάτων ότι ο εργοδότης είναι ο κακός εργοδότης. Όχι, βέβαια. Αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει ενδεχομένως την ώρα του τον εργαζόμενο. Η συμμαχία χτίζεται ανάμεσα στο κράτος, τον εργαζόμενο και τους συνεπείς εργοδότες. Γιατί όλες αυτές τις ρυθμίσεις που κανείς τις βλέπει και λέει ότι είναι κατασταλτικές ή τιμωρητικές, στην πραγματικότητα δείτε τις αντίστροφα, ότι δίνουν ένα πολύ σοβαρό κίνητρο και προβάδισμα στους συνεπείς εργοδότες και στις συνεπείς επιχειρήσεις. Πιο μεγαλύτερο κίνητρο από το να λες ότι μόνο όσοι είναι συνεπείς θα παίρνουν δημόσιο χρήμα. Μόνο όσοι έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας θα παίρνουν κοινοτικά κονδύλια. Δίνει δηλαδή το κράτος αυτομάτως ένα μεγάλο προβάδισμα, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Και το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή κάνουμε και επισκέψεις σε επιχειρήσεις με καλές εργασιακές συνθήκες, εκεί είναι πραγματικά χαρακτηριστικό το κλίμα που διαμορφώνεται. Είναι περιπτώσεις επιχειρήσεων που και δεν μείωσαν τους μισθούς στην περίοδο της κρίσης, αύξησαν τις θέσεις εργασίας. Έχουν ισχυρά σωματεία τα οποία διεκδικούν και συνεργάζονται εκεί που πρέπει και η παραγωγικότητα είναι πολύ υψηλή. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μιλάμε για τους συνεπείς επιχειρηματίες και θα σου κλέψω την ερώτηση για το ευχαρίστω. Αν τελικά αυτή η εξαγγελία για όσους επιχειρηματίες θέλουν να μετατρέψουν συμβάσεις μπλοκάκια σε συμβάσεις αορίστου, υλοποιηθεί και πότε, με την επιδότηση στις ασφαλιστικές εισφορές? Ναι. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα τις αμέσως επόμενες μέρες. Mm-hmm. Όταν λέω άμεσα, εννοώ τις αμέσως επόμενες μέρες. Ήδη με το νόμο που ψηφίστηκε την Πέμπτη, δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούν να εκπονηθούν τέτοια προγράμματα. Χρειαζόταν μια μικρή νομοθετική ρύθμιση, έγινε αυτή. Έγινε. Και τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί, θα αρχίσει να τρέχει το πρόγραμμα. Δηλαδή θα κληθούν όσοι επιλέξουν να μετατρέψουν το μπλοκάκι σε μισθωτό, να το δηλώσουν στην πλατφόρμα και αμέσως θα γίνει η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών καταρχήν για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τον εργοδότη, ο οποίος ευνοείται προφανέστατα από την επιδότηση των εισφορών, και για τον εργαζόμενο, ο οποίος μετατρέπεται από μπλοκάκι, που συνήθως ήταν ψευδώς δηλωμένος ως μπλοκάκι, σε μισθωτό. Δηλαδή θα έχει όλη την προστασία της εργατικής νομοθεσίας, 14 μισθούς, άδειες, ωράρια, θωρακίζεται δηλαδή στην εργασία του συνολικά. Με το νόμο αυτό ξεμπλοκάρεται λίγο και το ζήτημα με τις επικουρικές, έτσι δεν είναι? Με το νόμο υπάρχει μια ρύθμιση η οποία τι έκανε, διευκόλυνε κάπως τον τρόπο, τη βάση υπολογισμού για τις επικουρικές συντάξεις. Όχι, ήταν κυρίως για τις επικουρικές. Διότι συνέβαινε το εξής. Πάρα πολλά ταμεία στο παρελθόν είχαν εντελώς διαφορετικές ρυθμίσεις σε σχέση με το ποσό επί των οποίων υπολογιζόταν η επικουρική εισφορά. Η εισφορά δηλαδή για την επικουρική σύνταξη σε κάποια ταμεία ήταν διαφορετική
ήταν σε άλλη βάση ναι. από ό,τι η εισφορά για την κύρια σύνταξη. Το ορθό και το δίκαιο λοιπόν θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν εισφορές, για παράδειγμα, σε παραπάνω ποσό, να ναι. μπορεί να τους μετρηθεί αυτό το παραπάνω ποσό. Αυτό το αναγκαίο διευκρινίσαμε τώρα, για να μπορεί να είναι πιο δίκαιο το σύστημα. Όπου κανείς έχει εισφοροδοτήσει, εκεί να πάρει και τη σύνταξή του. Αυτά με τις επικουρικές. Τι γίνεται τώρα με το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, κυρία Αχτσιόγλου? Είναι ένας αριθμός πάνω από 100.000, θα πω εγώ, για να έρθω κοντά στα δικά σας νούμερα, γιατί και αυτό παίζει ο αριθμός. Ακριβώς. Ακούμε μέχρι και 300.000, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι αυτός ο αριθμός τελικά. Πάντως εσείς είχατε βάλει ορόσημο χρονικό. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι το νέο μάλλον χρονικό ορόσημο. Θέλατε πιο μπροστά να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, δεν είναι, κυρία? Ναι, είναι αλήθεια ότι το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε. Όταν παραλάβαμε, το λέω μόνο για να έχει κανείς εικόνα της κατάστασης, δεν έχει νόημα πάντα να λες οι άλλοι εγώ, αλλά όταν παραλάβαμε υπήρχαν 160.000 εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι παραλάβαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο αριθμός βαίνει μειούμενος, πράγμα που σημαίνει, σε αυτό θα πρέπει να έχετε υπόψη σας, ότι κάθε μήνα προστίθενται, έτσι, περίπου 10.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Άρα, ο αριθμός βαίνει μειούμενος, δηλαδή αρχίζουμε και μειώνουμε το στόκ, έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε, όμως το καλοκαίρι θεσπίσαμε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας, επομένως αυξήθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων που δουλεύουν για την εκαθάριση των συντάξεων, βάλαμε συγκεκριμένους στόχους. Κάθε κατάστημα, τι πρέπει να βγάζει, πόσο κτλ. Το ελέγχουμε συστηματικά, σχεδόν κάθε εβδομάδα αυτό. Θεσπίσαμε και ένα μπόνους για τους υπαλλήλους που θα δουλέψουν υπεροριακά για το σκοπό αυτό και νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό αποτέλεσμα προς το τέλος του χρόνου. Είναι αποκλειστικά με αριθμούς, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ποιο είναι το καλό αποτέλεσμα? Το καλό αποτέλεσμα... Αντικειμενικά, το καλό αποτέλεσμα είναι ένας άνθρωπος να κάνει την αίτηση συνταξιοδότησής του και μετά από 1-2 μήνες να την παίρνει τη σύνταξη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί, φαντάζομαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτός είναι ο στόχος. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ο σκοπός μας είναι να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Είναι αποκλειστικά θέμα εργασίας και δουλειάς ή έχει να κάνει και με οικονομικές παραμέτρους? Όχι. Οι πόροι υπάρχουν. Επειδή διάβασα και εγώ κάτι, γράφτηκε, το διέψευσε το Υπουργείο Οικονομικών, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τη δόση που θα παίρναμε για τα ληξιπρόθεσμα. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Η δόση που έχει προγραμματιστεί θα την πάρουμε κανονικά για την εκαθάριση των ληξιπροθέσμων. Ναι. Και η δέσμευση που υπάρχει είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2018 να έχει καθαριστεί ο όγκος των εκκρεμών συντάξεων πλήρως και έχουμε όλη τη χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για αυτό. Δεν υπάρχει ζήτημα χρηματοδότησης δηλαδή. Και μια που πήγαμε τώρα έτσι στο μέλλον, τι θα γίνει με την τρίτη αξιολόγηση και αν ετοιμάζεται και κάποιο νέο νομοσχέδιο? Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις στα προαπαιτούμενα που έχουν να κάνουν και με το συνδικαλιστικό νόμο και με την διαμεσολάβηση. Αυτά θα έρθουν και πότε? Στην τρίτη αξιολόγηση. Το θέμα που αφορά τα εργασιακά είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Αφορά την απαρτία στη λήψη απόφασης για απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία. Mm-hmm. Το τονίζω γιατί γράφονται πολλά ότι θα αφορά την απεργία συνολικά, θα αφορά την απεργία που μπορεί να κηρύσει η ΓΕΣΕΕ ή δεν έχει σχέση με αυτό το θέμα. Αφορά τα πρωτοβάθμια σωματεία. Αυτή τη στιγμή... για να λάβει απόφαση για απεργία ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, θα πρέπει να υπάρχει το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του στη συνέλευση, για να έχει απαρτία. Η συζήτηση στην τρίτη αξιολόγηση θα αφορά αν αυτό το 1/3 πρέπει να γίνει 1/2. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα μένει η συζήτηση. Γι' αυτό δεν το φέρατε ενδεχομένως σε αυτό το νομοσχέδιο, επειδή σας κατηγόρησαν. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση από αυτού. Σας ανησυχεί όμως ότι μπορεί να τεθούν και νέα πράγματα πάλι? Συνήθως συμβαίνει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά έχετε μια ανησυχία? Κοιτάξτε, στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής, το συγκεκριμένο, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο αριθμό προαπαιτούμενο που πρέπει να υλοποιούνται κάθε φορά σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Και εμείς θέλουμε η αξιολόγηση να τελειώνει γρήγορα. Ναι. Το ίδιο θέλουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι στις συνομιλίες που έχουμε μαζί τους. Δηλαδή είναι ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να κλείνει πολύ γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Επομένως, τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας είναι προδιαγεγραμμένα και, ας πούμε, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιο του εργασίας, σας ανέφερα ποιο είναι το ζήτημα. Ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι γεγονός που συνιστά συχνά έναν απρόβλεπτο παράγοντα.
Εκτιμώ ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να αποσαφηνίσει και τη θέση του σε σχέση με το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει μια σάφεια σε σχέση με το πώς τοποθετείται στο ελληνικό πρόγραμμα. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα πια έχουν μπει σε μια εντελώς διαφορετική ροή και η οικονομία έχει ανακάμψει, έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και τις επενδύσεις, δηλαδή έχει διαμορφωθεί πια ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Το είδαμε και μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Είδατε και την απόφαση του Eurogroup το καλοκαίρι σε εντελώς διαφορετικό πια στυλ από ό,τι συνηθιζόταν. Λέει ότι θα υποστηρίξουν οι εταίροι την έξοδο από το πρόγραμμα το καλοκαίρι του 2018. Θα βοηθήσουν να έχουμε πια μέτρα που ενισχύουν περισσότερο την ανάπτυξη και όχι μέτρα προσαρμογής, δημοσιονομικής. Νομίζω πως είμαστε πια σε μια άλλη φάση και σιγά σιγά θα αρχίσει αυτό να αποτυπώνεται και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Κύριε Χτσόγλου, για να κλείσουμε, μας μεταφέρουν ένα ερώτημα που έρχεται από τηλεθέτες για την ακρίβεια από εργαζόμενους οι οποίοι είναι στον τουριστικό κλάδο. Στικό, σωστά. Mm-hmm. Δεν το έχει να κάνει με όλα αυτά που συζητούσαμε. Αλλά έχει να κάνει, δεν είναι, έχει να κάνει με το νησί ειδικότερα. Μιλάει για τις συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οι οποίοι εργάζονται αυτή την περίοδο και στον τουριστικό κλάδο. Αναφέρουν πάρα πολλές ώρες οι οποίες δεν πληρώνονται. Προφανώς θέλουν να ακούσουν και από εσάς κάποιο σχόλιο και τι θα πράξετε ειδικά για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι τώρα με τη ρύθμιση που υπάρχει πλέον στο νόμο, όλο αυτό το ζήτημα των υπεροριών θα αρχίσει να ελέγχεται πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Προσέχω τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις, αλλά έχουμε τη βεβαιότητα ότι με αυτές τις δικλείδες ασφαλείας τα πράγματα θα ελέγχονται πια καλύτερα. Δηλαδή, τι λέμε τώρα, ότι θα πρέπει η υπερορία να δηλώνεται ηλεκτρονικά εκ των προτέρων, πριν την έναρξη του ωραρίου. Αυτό μέχρι σήμερα γινόταν μόνο σε χειρόγραφο βιβλίο, ναι, όχι ηλεκτρονικά. Καταλαβαίνετε ότι τηρούσαν οι επιχειρήσεις, οι μη συνεπείς, διπλά βιβλία, ώστε αν περνούσε ένας έλεγχος να δείχναν το σωστό, αν δεν περνούσε ένας έλεγχος να μην τη δήλωναν την υπερορία. Και είχαν υποχρέωση μόνο εκ των υστέρων να τη δηλώσουν. Τώρα με το ότι γίνεται εκ των προτέρων και ηλεκτρονικά, επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης σε σχέση με τις υπερορίες. Αδήλωτη υπερορία είναι απλήρωτη υπερορία. Αυτό θέλω να το τονίζω. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ζήτημα γραφειοκρατικό. Είναι ζήτημα ουσίας για τον εργαζόμενο. Γι' αυτό και το παλεύουμε με τόση μεγάλη επιμονή. Μάλιστα. Και είναι ένας κλάδος που αντιμετωπίζει ειδικά πολλά τέτοια συγκεκριμένα φαινόμενα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να διευκρινίσαμε αρκετά σημεία. Καλή συνέχεια και κατά τη διάρκεια των ημερών που θα είστε εδώ στην πόλη μας. Και σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνομιλήσουμε κατευθείαν.